Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη της Πανηγίας μας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, εφτάσαμε και στην απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όσοι δε εξ ημών απειλάψατε της μεγάλης πανδεσίας και χαράς της Αγρυπνίας, βοήθειά μας να είναι και τον ερχόμενο χρόνο την ίδια ημέρα. Πλην όμως τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο είναι τόσο φοβερά, εξελίσσονται με τη αυτήν ταχύτητα, ούτως ώστε δεν γνωρίζουμε τι τέξεται η επιούσα, δηλαδή τι θα συμβεί αύριο. Δι' αυτό θα επαναλάβουμε τους λόγους του Κυρίου μας. Γρηγορείτε, ότι ουκείδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τα διάφορα γεγονότα, αδερφοί μου, συγκλονίζουν πραγματικά εκείνον ο οποίος βλέπει και ο οποίος μετρά το κάθε τι. Εάν κοιτάξουμε την ανθρωπότητα ολόκληρον με το σημερινό τηλεσκόπιο το οποίο έχουν οι άνθρωποι και βλέπουν τα πάντα τα οποία γίνονται σε όλο τον κόσμο, εάν κοιτάξουμε την ανθρωπότητα με αυτά τα ενημερωτικά μέσα, θα αντιληφθούμε ότι όλος ο κόσμος είναι αναστατωμένος. Δεν υπάρχει σημείο της γης που να μην έχει ένα γεγονός να επιδείξει εις τον κόσμο, και το γεγονός τούτο έχει ένα άλλο διακριτικό σημείο, ότι οι πάντες αναφέρουν στερεότυπα. Τούτο το γεγονός εγένετο πριν 100 χρόνια ή πριν 80 χρόνια ή πριν 50 χρόνια. Τι αυτά γεγονότα δεν έγιναν από τότε, λέγει, μέχρι σήμερα. Δηλαδή συγκλονίζει τον άνθρωπο ο οποίος μετρά τα πάντα. Σεισμοί κατά τόπους, ηφαίστεια ανοίγουν, κόσμος φωνεύεται, δυστυχήματα πρωτότυπα, πόλεμοι αφάνταστοι, πείνα η οποία θερίζει τον κόσμο και πεθαίνουν κατά χιλιάδες οι άνθρωποι. Ασθένειες οι οποίες δεν οικούστησαν στον κόσμο άλλη φορά. Έλλειψης βροχής και αλλού πλημμύρες. Όλα αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία αυτήν τη στιγμή ολοκληρώνουν την εικόνα του κόσμου. Δι' αυτόν τον λόγο και εμείς δεν θα πάψουμε να παρακαλούμε και να ειδοποιούμε τα παιδιά του Θεού, ούτως ώστε όποιος ακούσει θα σωθεί, όποιος δεν ακούσει δεν θα σωθεί. Ο λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος θα σώσει τον άνθρωπο, και η στέρηση του λόγου του Θεού είναι εκείνο το οποίο θα προκαλέσει την απώλεια στην ψυχή. Δι' αυτό ευλογημένος και ξεχωριστήν έχων χάριν από τον Θεό είναι εκείνος ο οποίος αξιώνεται και ακούει λόγον Θεού. Αναφέραμε, αδερφοί μου, ότι όλα τα γεγονότα τούτου του κόσμου είναι πάνω στον πλανήτη αυτών της γης.
και έχουμε αποδείξεις ότι έγιναν πραγματικά. Ποταμοί αιμάτων εχύθησαν, αναστατώσεις και πόλεμοι φοβεροί έγιναν στο παρελθόν, ασθένειες μεγάλες εσάρρωσαν την οικουμένη, σεισμοί μεγάλοι έγιναν και οτιδήποτε άλλο δύναται να φανταστεί ο άνθρωπος έχει καλύψει αυτόν τον πλανήτη της γης. Πλην όμως ένα διακριτικό σημείο το οποίο υπάρχει σήμερα μπροστά μας είναι ότι ο άνθρωπος αυτός που ζει σήμερα έχει μπροστά του να ομιλεί καθεκά στην ημέρα για έναν αριθμό 666. Ο αριθμός αυτός δεν είναι τυχαίος. Ο αριθμός αυτός δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παραγγονίσει ο άνθρωπος και να το αφήσει να αντιπαρέλθει, διότι ο αριθμός αυτός είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Ο αριθμός αυτός γράφεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το οποίο έγραψε ο Ιωάννης ο θεολόγος, ο Ευαγγελιστής και η αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Και ο αριθμός αυτός ανήκει εις τον Αντίχριστον. Είπε ο Κύριός μας ότι ήρθα, λέγει, επίησα θαύματα, εκήρυξα λόγο, προειδοποίησα τον άνθρωπο, απεκάλυψα τα άδειλα και τα κρύφια, είπα εις τον άνθρωπο όσα έπρεπε να ακούσει για να σωθεί και δεν με εδέχθη ο κόσμος, λέγει. Όταν έρθει ο άλλος, λέγει, ο οποίος θα είναι αντί εμού, αυτόν θα ακούσει ο κόσμος, λέγει. Όταν ήρθα εγώ, λέγει, δεν με εδέχθη ο κόσμος. Όταν έρθει ο Αντίχριστος αντί εμού, λέγει, αυτόν θα αγαπήσει ο κόσμος. Και όντως τούτο είναι ένα σημείο φοβερό. Είπαμε προηγουμένως μία άλλη λέξη, η οποία είναι πάλι προειδοποίησης από τον Θεό. Λέγει θα γίνουν όλα πάνω στην γη, αλλά κατά τόπους. Αυτό το κατά τόπους πρέπει να έχεις πολύ προσοχή να το επισημάνεις. Μπορεί να διαβάσεις την Αγία Γραφή, μπορεί να δεις όλα αυτά, δεν θα προσέξεις όμως τη φράση κατά τόπους. Και όντως τούτα τα γεγονότα τα οποία σήμερα ακούμε δεν είναι ολοκληρωτικά σε όλο τον κόσμο, ασχέτως ότι είναι ως εστίες φωτιάς η οποία ανάβει και κατακαίει τα δάση, αλλά είναι κατά τόπους. Δηλαδή επικυρώνεται πλέον ο Λόγος του Θεού και η Αγία Γραφή, η οποία ετώνησε ο Θεός ότι «Ιώτα εν ημία κεραία ουμή παρέρθει έως αν πάντα γέννητε». Τίποτα, λέγει, ούτε ένα κόμμα ούτε μια άνω τελεία δεν θα φύγει από τον νόμο μου, από το Ευαγγέλιό μου, εάν δεν γίνουν όσα είπα. Και τούτο ακριβώς συνεχίζει μετά ο Κύριός μας και λέγει αυτά, λέγει, θα είναι αρχή οδύνων. Άλλο φοβερό. Τούτα όλα τα οποία βλέπετε, λέγει, είναι η αρχή του πόνου. Όπως η γυναίκα όταν θα φέρει στον κόσμο το παιδί της έχει πόνους, διότι αυτή ήταν και η τιμωρία που εδέχθηκε από τον Θεό, με πόνους και με κόπους, λέγει, να γεννάς τα τέκνα σου. Όπως η γυναίκα όταν θα φέρει στον κόσμο το παιδί της έχει πόνους, τους οποίους ονομάζουμε προπόνια. Δηλαδή μόλις αρχίσουν οι πρώτοι πόνοι, είναι εκείνοι οι οποίοι προειδοποιούν ότι θα έχει μεγαλύτερους πόνους η μητέρα όταν θα γεννήσει. Κατά τον ίδιο τρόπο μας είπε ο Κύριός μας ότι αυτά όλα τα οποία θα γίνουν, λέγει, είναι αρχή οδύνων. Για μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει όταν θα είναι το κέντρο των οδυνών, όταν θα είναι το κέντρο των πόνων,
όταν θα πλησιάζει πια η ημέρα εκείνη κατά την οποία θα έρθει ο Κύριος να κρίνει τον κόσμο. Περισσότερον δε ο παρόν κόσμος επιδίδεται εις ένα άλλο σημείο, το οποίο και τούτο είναι σημείο της καταστροφής του κόσμου. Επιδίδεται όλος ο κόσμος, μικρή και μεγάλη, έθνη, κυβερνήτες, βασιλείς, άρχοντες, άλλοι που διοικούν τον κόσμο, άλλοι που πολεμούν τον κόσμο, αγράμματοι και εγγράμματοι, έχουν επιδοθεί σε ένα δρόμο ταχύτητος, ο οποίος φέρει το όνομα μαγεία, μάγοι οι πάντες. Και όλος ο κόσμος κατατρέχει στη μαγεία. Άλλοι μαγεμένοι και άλλοι τρέχουν να ελευθερωθούν από τη μαγεία. Όλος ο κόσμος αναστατωμένος στη μαγεία. Και φέρουν αυτοί οι μάγοι σύμβολα. Έχουν σημεία τα οποία επιδεικνύουν στον κόσμο. Θα μελετήσουμε μερικά σημεία για να είμαι θα προσεκτική εις το μέλλον. Πεντάλφα σημαίνει ένα άστρο με πέντε εχμές και είναι μέσα σε ένα κύκλο με το μονό άκρο προς τα πάνω. Συμβολίζει τη λάμψη του αποσπερίτη, στα αγγλικά Λούσιφερ, που ονομάζεται Εωσφόρος, διάβολος. Αυτήν την πεντάλφα την βλέπουμε, αδερφοί μου, τώρα επάνω στα λεωφορεία με ένα σφυρί στο μέσο. Αυτό ο κόσμος το βλέπει και συγκλονίζεται, όσοι γνωρίζουν από Αγία Γραφή και ακούν το Λόγο του Θεού. Άλλοι σου λέγουν τι όμορφο άστρο εβάλανε πάνω σε αυτό το λεωφορείο. Πλην όμως αυτό είναι ολόκληρος η κόλασης, ο διάβολος. Λέγουν ότι είναι ένα σημείο μιας εταιρείας που πουλεί πετρέλαια. Πλην όμως αυτή η εταιρεία είναι εβραϊκή εταιρεία. Και αυτή έχει τούτο το σύμβολο, αυτήν την πεντάλφα. Μία άλλη πεντάλφα με το μονό άκρο προς τα κάτω συμβολίζει την πτώση της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αν είναι δυνατόν. Ένα μυρμικάκι να προσπαθεί να ρίξει τον ήλιο από εκεί που ευρίσκεται ή να σβήσει τη λάμψη του. Αυτό προσπαθεί ο Αντίχριστος. Συμβολίζει λοιπόν την πτώση της Αγίας Τριάδος, την διαδική φύση του σατανά, την δύναμη που έχει ο διάβολος, την ευχαρίστηση και τον και το κέρατο το οποίο κυνηγά την νύχτα ο διάβολος. Αυτό είναι όταν η πεντάλφα αυτή έχει το άκρο της προς τα κάτω. Ένα άλλο σημείο το οποίο παρουσιάζουν οι μάγοι είναι ο τράγος, το τραγί. Ξέρετε, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα πλάσμα το οποίο είναι κυριευμένο από τον διάβολο, προσέξετε το πώς περπατεί. Όταν περπατεί, πατά επάνω εις τα νύχια των ποδιών. Δεν περπατεί να πατήσει το πέλμα. Αυτό είναι ένα σημείο του διαβόλου. Αυτό προσπάθησε ο διάβολος να επιτύχει εις τας γυναίκας. Εάν προσέξουμε τις γυναίκες οι οποίες φορούν παπούτσια με μεγάλο τακούνι, θα δείτε ότι περπατούν επάνω εις τους όνυχας των ποδών των. Πέρα για πέρα επικράτησης του διαβόλου εις την γυναίκα. Δεν έχει ένα τακουνάκι μικρό ούτως ώστε να βοηθεί το πόδι, αλλά τυραννεί ολόκληρο τον οργανισμό της γυναικός με το να είναι πάντοτε μπρούμητα επάνω στα άκρα των ποδών, στους δαχτύλους των ποδών.
Ο τράγος αυτός που είναι σύμβολο του διαβόλου, του αντιχρίστου, είναι αντίθετο, είναι ο αντίζηλος του ιερού αμνού του Θεού. Και είναι αυτό το οποίο ακριβώς αντιστρατεύεται εναντίον του Χριστού μας. Υπάρχει ένα άλλο σύμβολο του τράγου, το οποίο ονομάζεται Μπαθομέτ. Είναι ο τράγος στην Πεντάλφα, με τη σημασία και των δύο συμβόλων, δηλαδή του σατανά και τη δύναμη του σατανά και το κέρατο του διαβόλου, το οποίο συμβολίζει τη δύναμή του. Έχουμε ένα άλλο άστρο, το οποίο ονομάζεται Εξάλφα. Είναι το πιο ισχυρό σύμβολο για την επίκληση των δαιμόνων του κάτω κόσμου. Με αυτό το άστρο, το οποίο έχει 6 άκρα, ονομάζεται Εξάλφα, και με αυτό επικαλούνται τους δαίμονας της κολάσεως οι μάγοι, για να τους βοηθήσουν στην προσπάθειά των να επιτελέσουν κακό στον κόσμο. Έχουμε ένα άλλο πεντάγωνο με 5 γωνίες. Είναι το κεντρικό τμήμα της Πεντάλφας, όπου έρχεται ο σατανάς, οι δαίμονες, όταν καλούνται. Είναι το σύμβολο του λυκανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται το λύκος, λυκάνθρωπος. Βλέπετε και αυτά τα παιδιά τα οποία φωνάζουν ότι πηγαίνουν εις τους προσκόπους. Ξέρετε τι όνομα τους έδωκαν? Λυκόπουλο, λέγει. Παιδί του λύκου, δηλαδή του διαβόλου. Τι είσαι, λέγει? Λυκόπουλο. Δεν είσαι Χριστιανόπουλο? Όχι, λέγει, λυκόπουλο είμαι. Δεν είμαι παιδί του Χριστού, είμαι παιδί του λύκου. Αυτά όλα τα ακούει ο κόσμος, δεν γνωρίζει ο κόσμος και νομίζει ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι αθώα. Δεν έχουν καμιά σημασία. Ο διάβολος κάνει τη δουλειά του όμορφα, χαίρεται, διότι ο άνθρωπος είναι κλειστά τα μάτια του, δεν γνωρίζει την αλήθεια και τον πλανεί και τον οδηγεί στην κόλαση. Υπάρχει ένα άλλο, το οποίο ακριβώς εισέρχεται μέσα εις το σύμβολο του Χριστού μας, εις το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το οποίο θα εμφανιστεί την τελευταία στιγμή προτού εμφανιστεί ο Κριτής όλου του κόσμου επί νεφελών του ουρανού. Είναι ένα σταυρό ή βέβυλος του σταυρού. Προέρχεται από την αρχαία Αίγυπτον και συμβολίζει την ζωή και την μετενσάρκωση, την γονιμότητα και την αμαρτία, την σαρκική, το σεξ, αυτό το οποίο μιλούν σήμερα οι οπαδοί της σαρκός, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, περιοδικά, καλλιστεία, οτιδήποτε, ταινίες, οι πάντες, όλη έγινε η κοινωνία μία αδιφάγος κοινωνία που πεινά τη σάρκα. Δεν ξεύρει τίποτε άλλο μόνο να ζητεί τη σάρκα. Και είναι τούτο ένα σημείο το οποίο ακριβώς δίδουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Εις τον κόσμο, για να τον ησυχάσουν, δίδουν αφιδώς να βλέπει θέαμα σαρκός. Οπότε οι νέοι ολοταχώς οδεύονται προς την κόλαση. Χάνουν τον παράδεισο και βλέπουν μόνο το θέαμα, αυτό το οποίο ακριβώς αποκοιμίζει τον άνθρωπο. Όχι μόνο τον αποκοιμίζει, αλλά τον αποκτηνώνει. Τον φέρει στην τάξη των ζώων. Όπως τα ζώα δεν έχουν τίποτε άλλο, είναι μόνο να τρώγουν και να αναπαράγονται, να πληθαίνουν. Κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή τρώγει και μετά προσπαθεί να φορτάσει τη σάρκα με τα σιδονάς της σαρκός.
Ομόκεντρικοί είναι ένα άλλο σημείο. Συμβολίζουν τη συγκέντρωση της κοσμικής δυνάμεως σε ένα σημείο. Ομόκεντρικοί, δηλαδή όλοι με οι κύκλοι σε ένα κέντρο, συγκλίνουν σε ένα κέντρο. Έπειτα φθάνομεν σε αυτόν τον διαβολικό αριθμό 666. Και εάν ενθυμίστε πάνω σε εκείνες τις κάρτες τις οποίες ήσαν μιας μεγάλης διαδρομής που έδιδαν αυτοί οι οποίοι εξέδωκαν αυτήν την κάρτα δια τα λεωφορεία, υπήρχε πάνω ένας κύκλος με τρεις αιχμές. Ήσαν τρία εξάρια τα οποία συνεκέντρωσαν αυτοί οι κύριοι και τα έβαλαν σε ένα σημείο και αυτό μετά το μετέφεραν σε πλαστικά, μετά το μετέφεραν σε βιβλία, μετά το μετέφεραν σε φορέματα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένας αριθμός των τριών εξαριών συγκεντρωμένος για να ξεγελάσουν τον άνθρωπο. Και ξεγελιέται ο άνθρωπος, όντως ξεγελιέται σε αυτό το σημείο, διότι άλλο είναι το καθαρό εξάρι το οποίο θα δει και άλλο είναι εκείνο το κρυμμένο εξάρι. Δηλαδή κρύβεται ο διάβολος και κάνει τη δουλειά του κατά τον ίδιον τρόπο. Το σύμβολο αυτό των τριών εξαριών είναι του Αντιχρίστου. Και στην σειρά των κηρυγμάτων σας έφερα κάτι φλιντζάνια τα οποία είχαν τον αριθμό 666. Μετά όμως αυτός μετεδόθηκε και πάνω στα πλαστικά τα οποία αγοράζεται, προσέξετε τα πολύ νοικοκυρές όσο το δυνατόν, κάνετε έλεγχο τη στιγμή που θα πάτε να πάρετε ένα πλαστικό για τη χρήση της κουζίνας. Προσέξετε τα πολύ, να τα ελέγχετε, διότι πάνω σε αυτά τώρα υπάρχει καθαρός πλέον ο αριθμός 666. Για τους αποκρυφιστές αυτό είναι ένα σύμβολο του ηλίου και της εξουσίας. Αποκρυφισμός, τον είχαμε πει, είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς να το λαμβάνει υπόψη ο άνθρωπος. Κρύπτεται, αποκρύπτεται, δι' αυτό ονομάζεται αποκρυφισμός. Δεν φανερώνεται, μόνο ο διάβολος δεν έχει τη δύναμη να φανερωθεί, διότι αν φανερωθεί κανείς δεν θα κάνει το θέλημά του. Εάν επέτρεπε ο Πανάγαθος Θεός και βλέπαμε τον διάβολο, κανείς δεν θα έκανε έστω και την παραμικρά αμαρτία. Διότι δεν είναι δυνατόν να αφήσεις τον Χριστό και να πας σε εκείνο το πιο ασχημότερο δημιούργημα του Θεού, ο οποίος μετετράπη, αλλοιώθη, όταν προσπάθησε να πείσει τον εαυτόν του Θεόν, να ανέβει επάνω από τον Θεόν. Και μόλις σκέφτη ότι θέλει να ανεβάσει τον θρόνο του πάνω από τον Θεό, μόλις συνέλαβε αυτό το φοβερό αμάρτημα, την υπερηφάνεια, δηλαδή τον εγωισμό, αμέσως λέγει εκτυπήθη από τη χάρη του Θεού και είδον τον σατανάν ως αστραπήν εφ του ουρανού πεσόντα. Έπεσε όπως πέφτει η αστραπή από το ύψος της θέσεως όπου ευρίσκεται ο ωραιότερος των αγγέλων και γίνεται το ασχημότερο πλέον δημιούργημα του Θεού. Μετετράπει η ωραιότητα σε ασχημία, φοβεράν ασχημία, και παρουσιάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας επάνω σε αγιογραφίες, τις οποίες βλέπουμε και είναι τόσο αποκρουστικές και είναι αυτά τα οποία δυστυχώς σήμερα, όπως είπαμε στα άλλα μας κηρύγματα, παρουσιάζονται επάνω στα παιχνίδια των μωρών, των παιδιών, των βρεφών. Σβάστικα είναι εκείνος ο σταυρός του Χίτλερ, ο οποίος είχε τα άκρα και κομμένα και δεξιά και αριστερά και συμβόλιζαν έναν σταυρόν ο οποίος δεν είναι το σταυρός καθαρός αλλά ένας μεταποιημένος σταυρός και έφερε το όνομα σβάστικα. Είναι ένα αρχαίο σύμβολο του ηλίου το οποίο είχαν πάλι οι άνθρωποι οι δολολάτρες. Φίδι, δράκος, σαύρα. Αυτά τα βλέπουμε δυστυχώς επάνω στο στήθος πολλών νεαρών τέκνων της Ελλάδος. Τα βλέπουμε επάνω στο στήθος των, αντί να έχουν τον Τίμιο Σταυρόν, να έχουν ένα φίδι, να έχουν ένα δράκον, να έχουν μία σάβρα που συμβολίζουν τον Σατανά αυτοπροσώπος.
Δηλαδή ή ο διάβολος είναι επάνω σε εκείνο το νέο το παιδί ή αυτό το σύμβολο το ίδιο πράγμα είναι. Όπως εμφανίστηκε εις τους κατά καιρούς των Χριστών ή στους Αγίους σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Αλλά ενθυμηθείτε όσοι ακούσατε και τα κηρύγματα του στρατή ότι εμφανιζόταν ως δράκος εναντίον του, εμφανιζόταν ως αρκούδα, εμφανιζόταν ως θηρίο και ορμούσε εναντίον του. Αυτά είναι σημεία τα οποία ακριβώς έχει ο διάβολος δώσει εις τους οπαδούς του. Σατανισμός φοβερός. Οι σατανιστές λατρεύουν τον σατανά, πιστεύουν ότι είναι κακός σε αντίθεση με τους μανιχαϊστάς που διακηρύσουν ότι ο εσφόρος είναι καλό πνεύμα. Είναι μια άλλη αίρεση σε αυτή, ένα άλλο παρακλάδι του διαβόλου, ο οποίος εμφανίζει τον διάβολο ως ευεργέτην του ανθρώπου. Ο εσφόρος, αν είτο καλός, δεν θα έκανε αυτά τα κακά στον κόσμο. Έπειτα αν είτο καλός θα είτο άγγελος του Θεού. Εφόσον αντιστρατεύεται τον Θεό δεν είναι καλός. Όποιος ποιεί την αμαρτία και επικραίνει τον Θεό είναι εναντίον του Θεού. Επιδίδονται σε τελετάς μαύρης μαγείας, λευκής μαγείας. Εδώ θέλω να επισημάνω δύο λόγια τα οποία έρχονται και μου τα λέγουν όταν μου λέγουν πήγα εις τον μάγο. Γιατί πήγες, μα δεν είχε τίποτε. Λέγει, είχε εικόνες, είχε σταυρούς. Μου είπαν ότι εγώ δεν κάνω κακό, εγώ λύνω τα μάγια. Αν είναι δυνατόν ο διάβολος να λύνει τα μάγια? Εφόσον ποιεί τα μάγια, τα λύνει τα μάγια. Εφόσον χτίζει, είναι δυνατόν να χαλάσει ο διάβολος? Εκείνο στη δουλειά του είναι να χτίζει, δεν είναι να χαλάει. Να χαλά το έργο του Θεού, ναι, αλλά όχι το έργο το δικό του. Το έργο το δικό του το οικοδομεί και το μεγαλώνει και το μεγαλώνει για να καλύψει τον κόσμο ολόκληρο. Δι' αυτό να μην ξεγελιέται ο άνθρωπος όταν φεύγει και πηγαίνει σε αυτούς τους τόπους. Και εκείνο το οποίο παρακολουθώ είναι ότι με βασανίζει και εμέναν εδώ. Όταν έρχονται και μου φέρνουν φωτογραφίες, λέγει σου έφερα φωτογραφία για το παιδί μου. Σου ήρθα, λέγει, γιατί το παιδί μου υποφέρει. Έχει την αγωνία, αν κόβει από μίλια μακριά για να έρθει στον Άγιο Γεώργιο και να μου πει, εγώ πάντοτε περιμένω να βοηθήσω το πλάσμα το οποίο έρχεται πονεμένο στον Άγιο Γεώργιο, να το παρηγορήσω, να του πω δύο λόγια καλά. Τι σε απασχολεί? Με απασχολεί το παιδί μου, λέει. Όχι εσέναν, όχι το παιδί μου. Πού είναι το παιδί σου? Δεν έρχεται. Μα όταν δεν έρθει πώς θα μπορέσω να το βοηθήσω? Σου έφερα τη φωτογραφία του. Δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα εις τον Θεό, δεν προχωρούν. Αυτά τα έχουν επικυρώσει πέρα για πέρα με τη σφραγίδα του οι μάγοι. Όταν βάσεις τον μάγο θα σου πει, δώσ' μου ένα κομμάτι ύφασμα από το φόρεμά του, δώσε μου ένα μαντιλάκι, δώσε μου τρίχες από την κεφαλή του, δώσε μου τη φωτογραφία του. Αυτά ζητούν οι μάγοι. Εις αυτά τρέχουν και νομίζουμε ότι όταν πάμε στο Χριστό ότι θα έχουμε τα ίδια. Ο Χριστός δεν λέγει τέτοια πράγματα. Ο Χριστός λέγει, παιδί μου, λέγει, για να είσαι δικό μου παιδί, δώσ' μου την καρδιά σου. Υιέ μου, λέγει, δώσ' μου συν καρδία. Τι ζητεί ο Χριστός, θα τα πω και πάλι, για να ακούονται στον κόσμο, ίσως ο κόσμος κάποια στιγμή ξυπνήσει από τον ύπνο της αδιαφορίας. Ο Χριστός ζητεί πρώτα πίστη. Δεύτερον, ζητεί προσευχή. Τρίτον, ζητεί νηστεία. Όταν τα έχεις αυτά, όταν εξομολογείσαι, όταν προσεύχεσαι, όταν κοινωνείς, όταν εκκλησιάζεσαι, όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, όταν διαβάζεις πατέρες της Εκκλησίας, τότε μη φοβάσαι από το διάβολο. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Ό,τι και αν επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός είναι περαστικό. Θα σου το επιτρέψει για λίγο, αλλά θα περάσει, θα φύγει. Δεν έχει έδαφος να καθίσει. Δεν μπορεί να καθίσει. Είδατε μύγες να κάθονται επάνω σε ένα ζωντανό άνθρωπο? Μόνο όταν είναι βρωμισμένος έρχονται οι μύγες. Όταν είναι γεμάτος με το μέλι θα τρέξουν οι μύγες. Όταν είναι γεμάτος, όταν πεθάνει θα τρέξουν οι μύγες. Δεν πηγαίνει η μύγα στον άνθρωπο που είναι καθαρός, που φοράει τα ρούχα του τα καθαρά, που είναι καθαρός. Ο διάβολος δεν πηγαίνει ποτέ στον άνθρωπο του Θεού. Αν επιτρέψει ο Θεός λίγο να δοκιμαστεί, παρέρχεται, φεύγει. Εκεί που κάθεται ο διάβολος είναι εκεί που ο άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του. Επιτρέπει ο Θεός στον διάβολο να τον βασανίσει για να σωθεί.
Εν πάνω, όταν στην Κόρινθον ο Υιός αμάρτησε με τη μητέρα του, λέγει παραδώστε τον Διού τον, λέγει το σατανά, για να σωθεί η ψυχή του. Πώς είναι δυνατόν να πάει στο διάβολο για να σωθεί η ψυχή του? Θα τον ταλανίσει ο διάβολος, θα τον χτυπήσει ο διάβολος, θα τον παιδεύσει ο διάβολος, θα ζητήσει έλεος από τον Θεό και θα σωθεί. Μην νομίζουμε ότι ο Πανάγαθος Θεός ότι επιτρέψει στον κόσμο τούτο είναι κακό για μας. Τα πάντα λέγει συνεργείς αγαθών. Σου επιτρέπει μια δοκιμασία στο σπίτι σου, σημαίνει ότι κάπου υστερείς, αδερφέ. Πρόσεξε πού υστερείς, πού έχεις έλλειψη. Πρόσεξε το θέμα τούτο. Όταν το προσέξεις θα έρθει η χάρη του Θεού, όταν διορθωθείς και θα σε θεραπεύσει ο Θεός. Λευκή μαγεία και μαύρη μαγεία. Λοιπόν, για αυτούς ο φόνος είναι ιερά εμπειρία. Δηλαδή, κάνουν θυσίες στον διάβολο, ζωοθυσίες, ανθρωποθυσίες, και το αίμα έχει σκοπό να λυκοποιήσει αυτόν, να τον κάνει λύκον. Ο οποίος λύκος χορταίνει με το αίμα που ρουφά την πανσέλινον για να θρέψει τους δαίμονας. Λύκος. Οι μαγείες γίνονται κατά την πανσέλινον και το πρώτο τέταρτο της σελήνης. Πρώτο τέταρτο της σελήνης, τελευταίο τέταρτο της σελήνης, πανσέλινον. Εις αυτές τις ημέρες γίνονται οι μαγείες μεγάλες. Νεοσατανισμός. Η διαφορά των νεοσατανιστών από τους σατανιστάς είναι ότι δεν κάνουν ανθρωποθυσίες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται ήδη. Πιστεύουν ότι ο σατανάς είναι η άλλη όψη του Χριστού, ο αντίχριστος. Καλά σκέπτονται και ορθώς σκέπτονται και αυτό είναι. Ο σατανάς είναι ο αντίθετος του Χριστού μας, ο εχθρός του Χριστού μας, ο αντίχριστος, ο ίδιος. Βουντού. Τι είναι αυτό? Είναι μια ανώτερη μορφή μαύρης μαγείας για τον κακό σκοπό, με επίκληση του ιδίου σου, του σατανά, και απαραίτητος θυσίες ζώων ή ανθρώπων. Αυτή η βουντού μαγεία, την οποία έχουν πολλοί σήμερον οι άνθρωποι και ζητούν ακριβώς να ικανοποιήσουν τον διάβολο με αίμα. Μανιχαϊσμός, αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, είναι ο θεός της Ορθοδοξίας και του Ιουδαϊσμού, ο διάβολος της Ορθοδοξίας. Ορθόδοξοι ονομάζονται οι πλέον συντηρητικοί, οι πλέον φανατικοί. Αυτούς ονομάζουν Ορθοδόξους οι Εβραίοι. Είμαι θα Ορθόδοξοι Εβραίοι, λέγει, δηλαδή οι πλέον φανατισμένοι Εβραίοι που κρατούν, εκείνοι που φορούν ένα καπελάκι πάνω στο κεφαλάκι τους, αυτοί είναι εκείνοι που έχουν, όσοι πήγαν στους Αγίους Τόπους, τους είδαν να έχουν γενιάδαν και να έχουν δύο πουκλίτσες από τα μαλλιά κρεμάμενοι, μία δεξιά και μία αριστερά. Είναι αυτοί οι φανατισμένοι πλέον Εβραίοι οι οποίοι πολεμούν τον χριστιανισμό. Απορρίπτουν το υλικό σύμπαν και λένε ότι ο Θεός τους δεν θα καταδεχόταν ποτέ να ασχοληθεί με την ύλη. Δηλαδή τα πάντα είναι στην τύχη τους. Τον Θεόν που δημιούργησε τον κόσμο τον ονομάζουν πανουργίαν, τυφλήν δύναμην. Ο Θεός τους κατοικεί στο καθαρό πνεύμα του καθαρού φωτός και ονομάζεται Ιωσφόρος. Αυτοί είναι οι μανιχαϊστές. Αυτά πιστεύουν. Και εις όλα αυτά ολοκληρώνονται με την ταχύτητα της ανθρωπότητος, οι οποίοι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν πως να σφραγίσουν τους οπαδούς των, δηλαδή τους οπαδούς του Αντιχρίστου, και εκείνοι οι οποίοι ακριβώς ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, ασχολούνται με αυτές τις ανακαλύψεις των μηχανημάτων τα οποία εφεύρουν, αυτές τις ακτίνες τις οποίες χρησιμοποιούν με ηλεκτρισμόν. Και αυτές οι καταπληκτικές, σχετικά απλές, όπως τις βλέπει ο άνθρωπος, απλά πράγματα, με αυτά προσπαθούν τώρα να εμφυτεύσουν μέσα στο χέρι του ανθρώπου με ένα είδος εγχειρήσεως, ανώδυνο τρόπο, να εμφυτεύσουν μέσα στο
εις το χέρι του ανθρώπου για να τον βοηθήσουν τάχατες, να μην δυσκολεύεται εκεί που πηγαίνει, εκεί που έρχεται, εκεί που αγοράζει, εκεί που πουλεί, να μην του κλέβουν τα χρήματα, να μην έχει φόβο ότι θα του πάρουν τη τσάντα από το χέρι και ούτω καθεξής, ότι θα το σκοτώσουν για να του πάρουν τα χρήματα. Θα τον βοηθήσουν τάχατες με ένα τρόπο ο οποίος θα του φυτέψουν στο χέρι το δεξί ένα πομποδέχτη. Πομποδέχτη. Ένας πομποδέχτης είναι ένα μικρό αντικείμενο ίσα με την κεφαλή της καρφίτσας, το οποίο θα εκπέμπει σήματα και δεν θα χρειάζεται μπαταρίες, θα είναι παθητική συσκευή που θα έχει επάνω κωδικοποιημένο το μόνιμο και σταθερό διεθνή 18-ψήφιο αριθμό ταυτότητος του καθενός. Τώρα προσπαθούν να δώσουν ταυτότητες στον κόσμο. Μεταξύ δε αυτών το δικό μας έθνος, το οποίο ασχολείται οι κυβερνώντες να ακολουθήσουν ακριβώς τον Αντίχριστο, και προσπαθούν εις τον ελληνικό λαό να δώσουν μία ταυτότητα. Εις αυτή την ταυτότητα σας παρακαλώ πολύ να προσέξετε. Δεν θέλουμε ταυτότητα άλλη από αυτήν την οποία έχουμε. Διότι πάνω σε αυτή την ταυτότητα την οποία προσπαθούν υπάρχει μία μαύρη ταινία, και πάνω σε αυτή τη μαύρη ταινία γράφονται χιλιάδες λέξεις. Ολόκληρο βιβλίο. Ολόκληρο βιβλίο. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να είμαι θα προσεκτικοί σε αυτό το σημείο, και δεν μπορούμε εμείς να υποκύψουμε είμεθα Έλληνες, και αν θέλουν να μας βάλουν στις φυλακές πρέπει να έβρουν φυλακές που να χωρούν εκατομμύρια Ελλήνων μέσα, και για να μας κλείσουν μέσα. Θα αντισταθούμε σε αυτή την κατάσταση, δεν θα δεχτούμε, δεν θα υποκύψουμε στους αντιχρίστους της Ευρώπης και εις αυτούς οι οποίοι θα μας κυβερνούν. Θα προσέξουμε αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή που θα μπουν στο δέρμα μας θα έχουμε στιγματιστεί ηλεκτρονικά για όλη μας τη ζωή. Παρομοιάστε, αν θέλετε, αυτό το οποίο θέλουν να μας κάνουν, παρομοιάστε με αυτούς οι οποίοι έχουν τα μπράτσα τους και πάνω στα μπράτσα τους δείχνουν κάτι σήματα τα οποία ονομάζουν τατουάζ. Κατά τον ίδιο τρόπο θα φυτέψουν αυτόν τον πομποδέχτη πάνω στο χέρι. Όπως είναι εκείνα τα τατουάζ που έχουν πάνω στα μπράτσα τους τα στήθη τους αυτοί οι οποίοι ακριβώς είναι μακριά από τον Θεό, δεν γνώρισαν τον Χριστό, κατά τον ίδιο τρόπο θα προσπαθήσουν να βάλουν επάνω στο δεξί χέρι του κάθε ενός ανθρώπου αυτόν τον πομποδέχτη των μικρών. Φυσικά οι περισσότεροι από εμάς, ιδιαίτερα οι χριστιανοί, θα θεωρήσουμε ένα απαράδεκτο και αποκρουστικό. Αυτό είναι ένα τέτοιο μικροσκοπικό ολοκληρωμένο κύκλωμα που θα θελήσει να μας εμφυτεύσει η κυβέρνηση με χειρουργικό τρόπο. Παρόλα αυτά είναι κάτι που θα μας επιβληθεί. Δεν θα μείνουν και να πούν ότι το παίρνετε ή δεν το παίρνετε. Δεν θα ερωτήσουν έτσι τον κόσμο. Θα το επιβάλλουν με το έτσι θέλω. Θα επιβληθεί αυτό το πράγμα και εις εκείνους οι οποίοι δεν θα το δεχτούν θα αναμένουν διωγμούς, θα αναμένουν βάσανα, θα αναμένουν στερήσεις, θα αναμένουν όλα τα δεινά τα οποία γράφει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό να είμαι θα έτοιμοι για όλα αυτά. Στην πραγματικότητα πολλοί θα εξαναγκαστούν εύκολα να υποταχθούν σε αυτό το νέο ολοκληρωτικό σύστημα αναγνωρίσεως, αφού χωρίς αυτό κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ούτε να πουλήσει οτιδήποτε. Αυτό το οποίο γράφει η Αγία Γραφή. Επικυρώνεται πέρα για πέρα πλέον. Δεν θα μπορεί, λέγει, ούτε να πουλήσει ούτε να αγοράσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρώτο το οποίο θα πάρει τους ανθρώπους είναι να σου κλείσουν εκείνες τις λίγες οικονομίες τις οποίες έχεις μέσα σε μία τράπεζα. Όλοι, ο καθένας λίγα ή πολλά, τα έχει αναποθέσει σε αυτό το σύστημα των τραπεζών. Μία ημέρα θα σου πει, έχεις στο χέρι σου αυτό που λέγεται σφράγισμα? Όχι, δεν μπορεί να πάρεις τα χρηματάκια σου. Τότε εκεί θα παιχτεί ακριβώς η αγάπη στο Χριστό ή στο Χρυσό. Ή θα αγαπήσεις τον Χριστό και θα πεις πάρτα και χτύπατα στο κεφάλι σου και εγώ θα ζήσω με ένα κομμάτι ψωμί αν μου το στείλει ο Πανάκριτος Θεός και εκείνος θα φροντίσει να μας το στείλει, δεν θα μας αφήσει και δεν θέλω τίποτε άλλο. Ή θα πει, πα, εγώ τον κόπο μου τόσα χρόνια που τα μαζεύω να τα αφήσω εδώ να τα φάει ο καθένας, δεν είναι τίποτε, βάλε μου το
και θα σου σφραγίσει επάνω στο χεράκι σου και θα γίνεις του Αντιχρίστου πλέον ο παδός. Οπουδήποτε στην επερχομένη καθολική οικονομία βλέπετε θα χτυπήσει την οικονομία του κόσμου που θα είναι χωρίς ρευστό χρήμα. Σε λίγο δεν θα κρατούμε πάνω μας τίποτε. Δεν θα υπάρχει τίποτε. Όπου πάεις και όπου έρθεις θα βάζεις το χεράκι σου και είσαι εντάξει. Από εκεί και πέρα, εκεί θα κρατούν τον αριθμό σου, θα κρατούν τα σημεία τα οποία χρειάζονται, θα είναι ενημερωμένα τα ταμεία τους, θα είναι ενημερωμένα τα κέντρα τους και εσύ δεν έχεις να κρατάς επάνω σου τίποτε. Είτε ψωμί θέλεις, είτε οτιδήποτε άλλο, από το πιο μικρό μέχρι το μεγάλο, απλώς να δείξεις το χέρι σου. Αυτά τα οποία μιλούμε τώρα είναι πραγματικότης, είναι αλήθεια, δεν την γνωρίζει ο κόσμος όμως. Στην επερχομένη νέα παγκόσμια τάξη, εάν δώσετε προσοχή σε αυτούς οι οποίοι μιλούν στις τηλεοράσεις, πάντοτε αναφέρουν τη λέξη αυτή. Νέα τάξη, νέα παγκόσμιος τάξη, νέα τάξη. Το επαναλαμβάνουν κατά κόρον, ούτως ώστε να χορτάσει η ακοή του ακροατού και να μην του έρθει τίποτε το δύσκολο μετά. Ένας ολοκληρωτικός έλεγχος, δεν θα παρέχεται εργασία σε κανέναν που δεν θα έχει αυτό το σφράγισμα. Θα πάρουν αυτές τις κυβερνητικές θέσεις τις οποίες σήμερα ο κόσμος πεθαίνει για να πάρει μια κυβερνητική θέση. Γίνεται θυσία, τρέχει πάνω, τρέχει κάτω, λέγει να πάρω μια κυβερνητική θέση. Αυτοί όλοι θα υποστούν πλέον έναν μεγάλο έλεγχο, ο οποίος έλεγχος θα είναι ή να χάσουν τη θεσούλα τους ή να μείνουν στη θέση τους, αλλά φτάνει να σφραγιστούν. Όταν σφραγιστούν θα είναι όλα εντάξει. Πόσοι και πόσοι αδερφοί μου θα πουλήσουν τον Χριστό για μια παλιόθεση. Εάν όλοι όμως είμαι θαμονιασμένοι όλοι, ποιος θα πάει να εργαστεί? Θα κλείσει ο Κύριος ο οποίος κυβερνά τον τόπο και θα πει δεν μπορώ να βγω εις πέρα, εφόσον όλοι είναι εναντίον μου πρέπει να πάω εγώ με τους πολλούς. Εάν όμως αύριο, όπως γίνονται στους πολέμους, κάθε ένας πόλεμος μόλις γίνει, αμέσως ο πόλεμος, την ίδια στιγμή παρουσιάζονται οι προδότες. Την ίδια στιγμή και χωρίζεται εκείνο το έθνος σε προδότες και σε πατριώτες. Οι προδότες πάνε με τον εχθρό, θυμηθείτε τους Γερμανούς, πόσοι προδότες έγιναν για να γλιτώσουν το τομάρι τους. Αύριο, αν επιτρέψει ο Θεός και επιτεθεί η Τουρκία, πόσοι θα γίνουν Τούρκοι? Τι τον ενσώσει το τομαράκι του? Θα γίνει προδότης, θα πάει με τους Τούρκους και θα πιάνει την αδερφή του και την κόρη του και την γυναίκα του και τη μάνα του και να τους δίδει στους Τούρκους για να κάνουν χαρέμια. Αυτή είναι η κοινωνία, αδερφοί μου. Και αύριο όταν ο Αντίχριστος εμφανιστεί, εκείνοι οι οποίοι δεν θα θέλουν να χαλάσουν, να χάσουν τη θεσούλα τους, θα πάνε ευκόλως με τον Αντίχριστο και οι άλλοι οι οποίοι θα θέλουν να μείνουν με τον Χριστό δεν θα έχουν θέση να εργαστούν. Χιλιάδες φορές να μην έχεις θέση στον κόσμο τούτο και να έχεις θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα μπορούν να αγοράσουν αυτοκίνητο, για αυτό το αυτοκίνητο το οποίο πεθαίνουν σήμερα. Ένα αυτοκίνητο λέγει και τίποτε άλλο, ασχέτως ότι την επόμενη ημέρα σκοτώνεται, γίνεται συντρίμμια μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν θα έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν θα έχεις λέει πού να πάεις, αν δεν έχεις αυτό το σφράγισμα πού θα πας. Δεν θα παίρνει σύνταξη, αυτή η συνταξούλα πώς θα καθίσεις στο καφενείο να αερολογήσει. Αύριο δεν θα έχει τίποτε. Οφόσον δεν θα κρατά χρήματα, δεν θα μπορεί να πάει εκεί για να πιει τον καφέ του και μετά από τον καφέ να συζητά των γειτόνων και των χωριανών και των συγχωριανών και της γειτονιάς και του απέναντι γειτόνου του. Δεν θα έχει, θα πάει εκεί να καθίσει, αλλά μόλις καθίσει εκεί θα του πει ο καφετζής, κάθεσαι εδώ, πλήρωσε, πρέπει να πιεις ένα καφέ, δεν έχω χρήματα, σήκω φύγε. Βλέπετε τι δυσκολίες θα έρθουν στον κόσμο, αδερφοί μου, νομίζουμε ότι είναι παραμύθια. Είναι πραγματικότητες αυτά τα οποία μιλούμε. Δεν θα παίρνουν τη σύνταξη, δεν θα έχουν τραπεζιτικούς λογαριασμούς ή χρήματα, αν δεν έχουν στο σώμα αυτό το ηλεκτρονικό σημάδι της ταυτότητας της υψηλής τεχνολογίας, η οποία βαθμιδών και με ταχύτητα μεγάλη έρχεται στον κόσμο. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν από καμιά άποψη χωρίς αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα ταυτότητος χρέους της παγκοσμίου κυβερνήσεως στο δεξί χέρι των. Ούτε θα μπορούν να έχουν ιδιωτική ζωή. Την εποχή εκείνη θα έχει εξαφανιστεί η ιδιωτική ζωή του ανθρώπου. Δεν θα μπορείς να ελέγχεις τον εαυτό σου, άλλοι θα σε ελέγχουν. Και που πηγαίνεις και που έρχεσαι, άλλοι θα αποφασίζουν.
τα ολοκληρωμένα κυκλώματα των πομποδεχτών αυτών της ταυτότητος, χρέους, δεν θα αντικαταστήσουν μόνο τα μετρητά χρήματα, αλλά και τις επιταγές και τις πιστωτικές κάρτες, και όλα αυτά θα μείνουν στην αχρηστία, θα είναι άχρηστα. Θα εκτοπίσουν όλες τις υπάρχουσες μορφές αναγνωρίσεως του σημερινού ανθρώπου. Μόνον εκείνο πάνω στο χέρι θα επικρατήσει. Αυτές οι εμφυτεύσεις ολοκληρωμένων βιοκυκλωμάτων επάνω στο χέρι θα γίνουν τα διαβατήρια όλου του κόσμου. Οι άδειες οδηγήσεως όλου του κόσμου. Τα βιβλιάρια υγείας όλου του κόσμου. Τα βιβλιάρια των ενσύμων όλου του κόσμου. Φτάνει να έχεις αυτό πάνω στο χέρι σου. Με άλλα λόγια, θα γίνουν παγκόσμια ολοκληρωμένα κυκλώματα για να μπορέσει ο Αντίχριστος να κυβερνήσει τον κόσμο. Ένα ολοκληρωμένο βιοκύκλωμα. Προς το παρόν διαφημίζει τώρα μία εταιρεία τη νέα ηλεκτρονική νοήμονα κάρτα που καταλαβαίνει η κάρτα αυτή, χωρίς επαφή με το σύνθημα. Ένας κόσμος, μία κάρτα. Αυτό είναι το σύνθημα το οποίο δίδεται. Περνώντας απλά από το δεξί χέρι πάνω σε έναν ανιχνευτή ραδιοσυχνότητος, θα πιστοποιείται αμέσως η ταυτότητα και θα εξυπηρετείται όπου και αν βρίσκεται. Ένα ραδιόκυμα θα διαπεράσει το δέρμα του χεριού, θα ενεργοποιήσει τον πομποδέχτη ταυτότητος, θα μεταδώσει το μοναδικό και αποκλειστικό δικό σας αριθμό ταυτότητος στον ανιχνευτή και θα είναι όλα έτοιμα. Η όλη διαδικασία αναγνωρίσεως δεν θα πάρει πάνω από 2 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα θα είσαι έτοιμος να κάνεις ό,τι θέλεις. Φτάνει να έχεις αυτό πάνω στο χέρι σου. Ευλογημένοι εκείνοι οι οποίοι θα πεθάνουν, αδερφοί μου. Ευλογημένοι εκείνοι οι οποίοι θα φύγουν από τον κόσμο αυτό. Οι υπολογιστές που ευρίσκονται στη νέα ψηφιακή υποδομή οπτικών ινών της υπερλεοφόρου της πληροφορίας θα αναλάβουν τα υπόλοιπα. Στο πολύ κοντινό μέλλον όλες οι αγορές και οι πωλήσεις μας θα ελέγχονται με αυτόν τον τρόπο. Περάστε το χέρι σας στον ανιχνευτή και χρεώστε το λογαριασμό σας. Έτσι θα λέγουν. Καλωσορίσατε στη σκλαβιά και την υποδούλωση της σατανικής νέας παγκοσμίου τάξεως. Αδερφοί μου, να συνεχίσουμε. Θέλω να συνεχίσω. Είναι πολύ τρομακτικά όσα σας έχω αναφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα συνεχίσουμε να διαφωτίζουμε ό,τι μπορούμε και όσον μπορούμε, και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Στην Νότιον Αφρική 30 εκατομμύρια λαού εσφραγίστησαν στο δεξί χέρι κατά τις τελευταίες εκλογές του Νέλσον Μαντέλα. Τον είδατε αυτόν τον μαύρον. Εκεί λέγει 30 εκατομμύρια λαού εσφραγίστησαν. Ήρθε και μία δικιά μας από την Νότιον Αφρική, ήρθε εδώ. Λέγει, μου το έβαλανε και εμένα, λέγει, πάνω στο χέρι. Παιδάκι μου, τι έχει γίνει, παιδί. Τι έγινε, παιδάκι. Ήρθε μία άλλη, η οποία μου έδωσαν πληροφορίες ότι τις έκαναν αυτό πάνω στο χέρι. Και ήρθε, ως φαίνεται πήγαινε εκεί στη δύσκολη στιγμή, της λέγω, για να σε βοηθήσουμε πρέπει να σου βάλουμε αυτό πάνω στο χέρι. Η γυναίκα δεν ήξερε, ξεκίνησε από εκεί και ήρθε. Όταν ήρθε, επήγαινε στην εκκλησία και επλησίασε να κοινωνήσει. Όταν επλησίασε να κοινωνήσει όμως κοντά στο Άγιο Ποτήριο, δεν ξεκολούσαν τα πόδια της από χάμ. Έμεινε εκεί. Και ο ιερεύς ρώτησε τι γίνεται, από πού έρχεσαι, ποια είσαι, και έμαθε ότι επάνω στο χέρι της έβαλαν αυτό το σφράγισμα. Αδερφοί μου, είναι φοβερά τα πράγματα. Κάτσε. Προσερχόμενοι στην κάλπη για να ψηφίσουν στον Μαντέλα, υπέγραφαν, έβαζαν το χέρι τους στο μαγικό κουτί, το κομπιούτερ που το διαπερνούσε μια δυνατή λάμψη σαχτίνων λέιζερ, επιτυχάνοντας το σφράγισμα. Ταυτόχρονα κάτω από το δέρμα τους εμφυτευόταν ένας μικροπομπός. Ταυτοχρόνως με εκείνη τη λάμψη έμπαινε αυτό μέσα στο δέρμα. Δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο. Όσοι των κατοίκων της Νοτιού Αφρικής βρίσκονται εις άλλα κράτη, εψήφιζαν και σφραγίζονται εις τας πρεσβείας των. Βλέπετε, μεταφέρεται και στα πρεσβεία τούτο. Φρίκει τόσος λαός για την κόλαση. Αφού με τας υπεριώδης ακτίνας λέιζερ ελάμπαναν το μικροτσίπ με τον αριθμό 666.
αιώνια κόλασης, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί το πλάσμα αυτό. Στην Αμερική 100 εκατομμύρια έχουν σφραγιστεί στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, δηλαδή πέρα για πέρα ολοκληρωτική αλήθεια της Αγίας Γραφής. Στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ και αλλαχού έχουν τοποθετήσει το κομπιούτερ της παλαμοσκόπησης και ο εισερχόμενος και εξερχόμενος ταξιδιώτης λαμβάνει το σφράγισμα. Στην Αυστραλία, τα βρέφη στην Αυστραλία σφραγίζονται από τα μεευτήρια και έτσι τα νεογέννητα αυτά βρέφη από τη στιγμή που θα γεννηθούν σφραγίζονται και προσκυνούν τον Αντίχριστον. Θλιβερό το θέμα τούτο, αδερφοί μου. Η εξάπλωση του σφραγίσματος είναι τρομερή. Τρέχει όπως η λάβα του ηφαιστείου. Τρέχει καθεκά στην ημέρα και δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει και σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Κινδυνεύουμε να σφραγιστούμε από τα αεροδρόμια, από τις καφετέριες αυτές που τρέχουν εκείνοι με τα μαλλιά, με τα σκουλαρίκια. Όταν φωνάζουμε μη γίνεστε πίθηκοι, αυτοί οι Έλληνες πιθηκίζουν. Όταν φωνάζουμε μην αφήνεις τα μαλλιά σου, γιατί σου λέγει ο Πανάγαθος Θεός ότι είσαι άτιμος, σου φταίνε λέγει τα μαλλιά. Δεν μου φταίνε τα μαλλιά, τα μαλλιά τα έδωκε ο Θεός στη γυναίκα, δεν τα έδωκε στον άντρα. Ο άντρας έχει άλλον προορισμό. Η γυναίκα της έδωσε ο Θεός τα μαλλιά της για να ξεχωρίζει εκείνη από εσένα. Όταν εσύ αφήνεις μαλλιά και βάζεις σκουλαρίκια και όταν η γυναίκα έχει τα μαλλιά της και βάζει σκουλαρίκια και περπατάτε και οι δυο, ποιος θα σε ερευνήσει τι είσαι? Φόσον έχετε την ίδια εξωτερική εικόνα, την έχετε και οι δυο. Φοράει εκείνη παντελόνια, φοράς και εσύ παντελόνια. Έχει εκείνη μαλλιά, έχεις και εσύ μαλλιά. Φοράει εκείνη σκουλαρίκια, έχεις και εσύ σκουλαρίκια. Τι θα γίνει, πώς θα σε καταλάβει αν είσαι άντρας? Μα ο άντρας γυναικοφέρνει. Εκείνη θέλει να ανδροφέρνει, εσύ θέλει να γυναικοφέρνεις και έρχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και λέγει όταν φτάσουμε στην εποχή που δεν θα γνωρίζεις τον άντρα από την γυναίκα είναι το τέλος του κόσμου. Μα εκείνος ο Άγιος ο άνθρωπος όσα είπε είναι όλα αληθινά. Άρα και τούτο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα είναι. Και όταν ο διάβολος εμπήκε μέσα στη γυναίκα και τη γύμνωσε και περπατά στους δρόμους γυμνή, τι θέλεις τίποτε άλλο? Ενθυμηθείτε εκείνος ο δαιμονισμένος ο οποίος ήταν μέσα στα μνήματα που δεν μπορούσε να περάσει κανείς από κοντά του, ήταν, λέγει, είχε ένα χαρακτηριστικό. Ήταν γυμνός, λέγει. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Αδερφοί μου, ως εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε υπόψη σας ότι θα βρεθούμε, γράψετε επάνω στο σημειωματάριό σας, τις 4 του μηνός Οκτωβρίου. 4 του μηνός Οκτωβρίου. Ο Θεός μαζί μας. Καλή αντάμωση.